Κατερίνα Χριστοφιλίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Η πράσινη τάση κερδίζει έδαφος και στην ναυτιλία, όχι μόνο για περιβαλλοντικούς, αλλά και για οικονομικούς λόγους. Ακριβώς φάνηκε σήμερα γιατί περισσότεροι από 400 εκπρόσωποι του εφοπλιστικού χώρου πήραν μέρος στο Forum Safety for Sea, όπου παρουσιάστηκαν τα ωφέλη αλλά και οι τρόποι για εξοικονόμηση ενέργειας που είναι το μείζον ζήτημα και φυσικά για φιλικότερη προς το περιβάλλον πλεύση. Είναι σημαντικό ότι πλέον τίθεται ανοιχτά και το ζήτημα της περιβαλλοντικά και κοινωνικά ορθής διάλυσης ή ανακύκλωσης των πλοίων όταν αυτά ολοκληρώσουν τον κύκλο της ζωής τους. Η ναυτιλία ευθύνεται για την εκπομπή 1 δισεκατομμυρίου τόνων διοξιδίου του άνθρακα και άλλων αερίων του θερμοκηπίου. Αν και η συμβολή της στην κλιματική αλλαγή είναι σχετικά μικρή, μόλις της τάξης του 3%, ωστόσο έχει ήδη ξεκινήσει ο προβληματισμός μέσα στον κλάδο, όχι μόνο για τη μείωση των εκπομπών, αλλά και για την εξοικονόμηση καυσίμου, που θα οδηγήσει τελικά και σε σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων. Συγκεκριμένα με τα καύσιμα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην ναυτιλία. Παλαιότερα, το καύσιμο ήταν ένα μικρό κλάσμα από τα συνολικά εξόδα του πλοίου. Σήμερα είναι το μείζον. Ως εκ τούτου, ο κάθε εφοπλιστής, πέρα από τους κανονισμούς, πέρα από τις εκπομπές CO2 δηλαδή, για τις οποίες κυρίως ευθύνονται τα καύσιμα, πρέπει να φροντίσει να κάνει οικονομία. Ως εκ τούτου, πρέπει να κοιτάξει να σώσει και το τελευταίο τόνο ή το τελευταίο κιλό ενδεχομένως καυσίμου. Με την εισαγωγή εναλλακτικών καυσίμων όπως το LNG και άλλων πιο πειραματικών, επιχειρείται η μείωση του κόστους της ενέργειας και η μείωση των εκπομπών ρήπων παράλληλα. Η μείωση ταχύτητας πλεύσης, οι επεμβάσεις στο σκάφος, στις προπέλες, αλλά και η βελτίωση της απόδοσης των μηχανών μπορούν να συνεισφέρουν. Το Ίδρυμα Green Award εξετάζει την περιβαλλοντική απόδοση των σκαφών και των πληρωμάτων, την ασφάλεια και την ποιότητα και απονέμει πιστοποιήσεις στους καλύτερους του κόσμου. 6 ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν ήδη λάβει αυτή την πιστοποίηση. Όποιοι εξασφαλίσουν την πράσινη πιστοποίηση λαμβάνουν και μεγάλες εκπτώσεις ελιμενισμού παντού στον κόσμο. Το Green Award αξιολογεί τα πάντα, αλλά θεωρούμε την ενεργειακή αποδοτικότητα το σημαντικότερο κριτήριο. Δίνουμε έμφαση επίσης στην ασφάλεια και στη συντήρηση, αλλά το σημαντικότερο όλων είναι το πλήρωμα. Αν δεν έχεις ένα καλά εκπαιδευμένο πλήρωμα, ακόμη και αν έχεις το καλύτερο και πιο πράσινο καράβι, δεν πετυχαίνεις το καλό αποτέλεσμα. Εκτός από τα καράβια, υπάρχουν και τα λιμάνια που επίσης πρέπει να προσαρμοστούν. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία και νομοθεσία σε σχέση με τα καύσιμα που καίνε τα πλοία μέσα στα λιμάνια. Δεν καίνε τα καύσιμα που καίνε απ' έξω. Καίνε ένα πολύ καθαρό καύσιμο, αλλά με πολύ λιγότερο θιάφι, γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η διάλυση των πλοίων αποτελεί άλλο ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό αλλά και κοινωνικό ζήτημα. Η πόλη Αλάνγκ, στον Κουχαρά της Ινδίας, θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα νεκροταφεία πλοίων στον κόσμο, αλλά δεν είναι το μόνο. Σε πολλές ασιατικές χώρες για δεκαετίες, εργάτες αποσυναρμολογούν καράβια χωρίς μέτρα ασφαλείας και εκτίθενται σε επικίνδυνα τοξικά, χημικά αλλά και ραδιενεργά στοιχεία. Στη Σύνοδο του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας στο Χονγκ Κονγκ, αποφασίστηκε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστό εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θέλει να δημιουργήσει σωστές προδιαγραφές για την ανακύκλωση πλοίων. Ακολουθώντας σωστή διαδικασία, αποφεύγουμε την επιβάρηση του περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, συλλέγουμε τα επικίνδυνα υλικά με προσοχή και υπάρχει πρόβλεψη για την απόρριψη και διαχείρισή τους. Πολλά από αυτά τα υλικά μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, ενώ από την άλλη, πολλά πλοία έχουν ακόμη αμίαντο που θέλει μεγάλη προσοχή. Περισσότεροι από 400 εκπρόσωποι του ναυτιλιακού κόσμου παρακολούθησαν το φόρουμ για μια πιο πράσινη ναυτιλία, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα, που πάντα ήταν πρωτοπόρος στον τομέα, θέλει να παραμείνει στην κορυφή και στα περιβαλλοντικά ζητήματα που συνδέονται με τη θάλασσα.